Η λογοτεχνία έχει φυσική ρέουσα γλυκιά και μελωδική φωνή, σαν όλο αυτό που μας παρουσιάσατε σήμερα, που ήταν πραγματικά λογοτεχνικό και όμορφα τοποθετημένο. Και χάιδευε πολύ ωραία τα αυτιά και τις ψυχές, όπως ακριβώς η λογοτεχνία. Ως δασκάλα, αντιμετωπίζω τα δύο τελευταία χρόνια πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρω τρόπους ελκτικούς, ελκυστικούς, ώστε να πάρουν τα παιδιά βιβλία να διαβάσουν από μια δανειστική βιβλιοθήκη που πάντα κάθε χρόνο έχω μέσα στην τάση. Τα προηγούμενα πριν από 3-4-5 χρόνια αυτό το κατάφερνα πάρα πολύ εύκολα με διάφορους τρόπους. Έψαχνα να βρω, έβρισκα και ήταν αποδοτική. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να μην βάλω την περσινή χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη, γιατί ήμασταν εξ αποστάσεων στη δασκαλία, να μιλήσω για φέτος. Φέτος συνδρώνω πραγματικά. Ό,τι κι αν έχω βρει, δεν πιάνει. Δεν πιάνει τουλάχιστον στο να πείσω όχι ένα και δύο, αλλά το σύνολο της τάξης μου να διαβάσει. Που τα προηγούμενα χρόνια ήταν γιορτή η στιγμή της φιλαναγνωσίας. Ήταν πραγματική γιορτή. Όχι εύκολα, αλλά απέδιδε κάποιος αγώνας, κάποια προσπάθεια, κάποιος τρόπος. Απέδιδε. Φέτος δεν έχω δει. Δηλαδή μετά την καραντίνα, όπου τα παιδιά έβλαν προσκολλημένα σε κάμερα, μα του κινητού, μα της τηλεόρασης, όχι της τόπης τηλεόρασης, αλλά μα του κινητού, μα της οθόνης του υπολογιστή ή του κινητού όπου μπορούσαν εκεί να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους, γιατί άλλος τρόπος ήταν πιο δύσκολος κτλ. Και κυρίως των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, της ελκτικότητας που έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πάνω στα παιδιά μας. Είτε είναι πλέον όλο και μικρότερες τάξεις παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πριν 2-3 χρόνια θα παίζει από την 6η, τώρα έχουν αρχίσει να παίζουν από τη 2η και από την 3η δημοτικού, μπορεί και πιο μικρά. Σε μία ερώτηση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα σε έναν μαθητή μου, ότι πες μου Γιώργο, πώς θα μπορούσα κατά τη γνώμη σου να πείσω ένα συμμαθητή σου, όχι εσένα τον ίδιο, άφησα να εννοηθεί, να πάρει ένα από τα βιβλία που έχω και θα ξεφυγήσει. Και μου λέει, θα πρέπει να είναι ένα βιβλίο που μιλάει για ηλεκτρονικά παιχνίδια ή να δίνει οδηγίες για αυτά. Και νομίζω ότι ήταν η πραγματικότητα. Ο γιος μου έως την 6η δημοτικού είχε διαβάσει το σύμπαν όλο. Είχε γνώσεις που δεν είχε διαβάσει βιβλία που δεν είχε διαβάσει ένας άνθρωπος 40 ετών που διάβασε. Από την 6η δημοτικού και μετά δεν έχει διαβάσει ούτε ένα. Αρνείται τα πάντα γιατί ναι, είναι γεγονός ότι θέλει τον ελεύθερο του χρόνο να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια γιατί μέσα από αυτά επικοινωνεί και με τους φίλους του. Δεν ξέρω αν θα μου βρείτε. Εγώ εντοπίζω ένα πρόβλημα, παρουσιάζω ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα βρω λύση μέσα από αυτό ή αν εσείς μπορείτε να μου πείτε κάποιο τρόπο. Νομίζω, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως γονείς και ως δάσκαλοι, κυρίως μετά την καραντίνα. Εγώ δεν έχω διάμε πολύ, γιατί για μένα στο κόμμα πράγματι με έφερε ο Ρίτσος. Δεν προέρχομαι από κάποια οικογένεια η οποία ήταν αριστερή. Αλλά εγώ έμαθα το κόμμα μέσα από το Ρίτσο, μέσα από το Λουντέμι, στην εφηβεία μου, μέσα από το Βάρναλι αργότερα, όπως είπατε και προηγουμένως.
και νομίζω ότι χάνουμε έδαφος επειδή τα παιδιά μας δεν διαβάζουν και δεν ξέρω αν μπορώ να βρω τον τρόπο να τα φέρω κοντά σε ποιητές. Ακόμα και όταν διδάσκουμε ένα ποίημα του Ρίτσου πλέον, δεν έχει τον αντίκτυπο που είχε λίγα χρόνια πριν, όχι πολλά. Λοιπόν, να μην πάρουμε τα αυτά σε ρωτήσεις για το σύνολο της Αθηναγέννη και να περάσουμε στην τέτοια που θα ρωτήσουμε. Είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε σήμερα, μπορεί όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό το έχω ακούσει, να υπάρχουν audiobooks, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που τα χρησιμοποιεί. Ή υπάρχουν ακόμα και πλατφόρμες, όπως είναι ας πούμε το Netflix, που αντί να τις σειρές, σου δίνει τη δυνατότητα συνδρομητικά να μπορείς να ξεφύγεις πάρα πολλά πλήρια δωρεά. Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους μορφές μπορούν να φέρουν ένα κοινό πιο κοντά ή απλά φέρνουν στην επιφάνεια με πιο ευτελείς μορφές απλά και μόνο για λίγο κέρδος? Αυτές οι μορφές ηλεκτρονικού βιβλίου και τα λοιπά, ασφαλώς φαίνουν ένα κοινό πιο κοντά. Ένα κοινό που έχει συνηθίσει να διαβάζει πλέον από τον υπολογιστή, ναι, φυσικά το φαίνει πιο κοντά. Και είναι και πιο εύχριστο. Εγώ δηλαδή δεν είμαι κατά του να διαβάζει κανείς βιβλία ηλεκτρονικά. Παρότι πρέπει να πούμε ότι πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα να υπογραμμίζεις, να κρατάς το φύλλο, να βλέπεις το εξώφυλλο και να το κοιτάζεις πολλές φορές πριν το ανοίξεις. Μετράνε όλα αυτά. Το εξώφυλλο, για παράδειγμα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για το πώς θα σε τραβήξει ένα βιβλίο. Όλα αυτά έχουν μια αξία. Ωστόσο, το κύριο είναι πώς διαβάζεις τη λογοτεχνία. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Δηλαδή, το κύριο είναι τη διαβάζεις μόνο για την ψυχαγωγία. Τη διαβάζεις μόνο για να δεις στις επόμενες σελίδες πώς πάει η πλοκή και τι γίνεται στο τέλος. Γιατί η λογοτεχνία είναι πολύ βαθύτερο πράγμα από αυτό. Και πολύ δυσκολότερο. Θα έλεγα πως είναι η δυσκολότερη μορφή τέχνης. Το δυσκολότερο είδος της τέχνης. Οπότε, ασφαλώς και αυτοί οι τρόποι βοηθάνε. Όλοι μας, πολλές φορές, μην μπορώντας να βρούμε ένα βιβλίο, π.χ. αν θες να παραγγείλεις ένα βιβλίο απ' έξω, ώσπου να σου έρθει σε έντυπη μορφή, το αγοράζεις ηλεκτρονικά και το διαβάζεις. Είναι εύχριστο, βοηθάει. Η τεχνολογία είναι αναγκαία όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Να πω μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζω. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός, εκπαιδευτικός εδώ και πολλά χρόνια, σε επαγγελματικά λύκεια. Μερικές φορές λοιπόν με τα παιδιά κάνουμε συζήτηση ποια είναι τα χόμπι τους και τα λοιπά. Μου μιλάνε για αθλητισμό, μπάσκετ, αυτά, ιστορίες. Και τους λέω κάτι άλλο πιο πνευματικό, έτσι έχετε να μου πείτε. Δεν μου λένε ποτέ τίποτα. Ξαναλέω, επαγγελματικά λύκεια, έτσι. Είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός. Δεν μου λένε ποτέ τίποτα που να έχει σχέση με θέατρο, κινηματογράφο ή δεν ξέρω κάποια άλλη μορφή τέχνης. Τους ρωτάω λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι αν κάποιο παιδί ποτέ μου έχει πει ένα τίτλο βιβλίο. Και τους λέω, παιδιά, πείτε μου ένα τίτλο λογοτεχνικού βιβλίου ή γενικότερα βιβλίου που έχετε διαβάσει. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα παιδί 30 έτη τώρα να μου έχει αναφέρει το όνομα ενός βιβλίου. Τελικά, σκέφτομαι και με βάση αυτά που είπατε και που ακούω εδώ, σε ποιους απευθύνεται η λογοτεχνία? Έχει να κάνει με το οικονομικό επίπεδο? Και λέω οικονομικό επίπεδο, διότι, εντάξει, ξέρουμε ότι στα επαγγελματικά λύκεια έτσι πηγαίνουν πιο φτωχά παιδιά, χαμηλότερης οικονομικής τάξης κτλ. Άρα, ακούγοντας αυτά που είπατε και κάνοντας αυτές τις σκέψεις, τελικά φτάνω στο συμπέρασμα να πω ότι έχει σχέση με το οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων, την τάξη στην οποία ζουν, έτσι, αν είναι φτωχοί, αν είναι μέση τάξη, αν είναι ανώτερη τάξη. Έτσι, αυτό ήθελα να αναφέρω και επαναλαμβάνω ότι είναι μια παρατήρηση 30 ετών.
Δεν θυμάμαι ποτέ, επαναλαμβάνω, ένα παιδί να μου έχει πει τον τίτλο ενός βιβλίου και έχουν περάσει από τα χέρια μου χιλιάδες παιδιά και μαθητές. Ευχαριστώ. Να πω λίγο γι' αυτό. Δεν έχει τόσο σχέση με το οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων, όσο με το μορφωτικό επίπεδο του περίγυρου των παιδιών. Αυτά όμως δεν είναι λίγο... Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να σας πω και επίσης την αξία που η οικογένεια δίνει στη μόρφωση. Και αυτό μετράει. Θα έχετε υπόψη σας πάρα πολύ φτωχά χωριατόπεδα στις προηγούμενες μάλιστα γενιές που δεν είχαν οι γονείς τους καμία σχέση με το βιβλίο, αλλά έλεγαν είναι μορφωμένος άνθρωπος. Ήταν αξία για αυτούς ο μορφωμένος άνθρωπος. Πώς μετά αγάπησαν τη μόρφωση και γίνανε και είχαν σχέση και με τη λογοτεχνία και με όλα. Επομένως, δεν είναι το οικονομικό το κύριο. Το κύριο είναι αυτό. Αλλά γι' αυτό το λόγο έχει πολύ σημασία να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εκεί που την άφησε η προηγούμενη, η πρώτη εδώ ομιλήτρια, συναγωνίστρια, που μας είπε μια εμπειρία έντονη, μια προσπάθεια έντονη που κάνει, μας περιέγραψε μια προσπάθεια έντονη που κάνει και μια πείρα που έχει για να φέρει τα παιδιά κοντά στο καλό βιβλίο. Και νομίζω ότι και άλλοι εκπαιδευτικοί εδώ θα έχουν τέτοια πείρα και καλό είναι να την μεταφέρουν, γιατί ανταλλάσσοντας τέτοιες σκέψεις βοηθιέται ο καθένας. Γιατί η δουλειά μας είναι αυτή. Η δουλειά των εκπαιδευτικών είναι αυτή, να διαπαιδαγωγήσουν ανθρώπους που να μπορούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο από εμάς. Αυτό που έλεγε ο Γλινός, στα μάτια των παιδιών βλέπω έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό πρέπει να βλέπει ο εκπαιδευτικός στα μάτια των παιδιών και αυτό πρέπει να προσπαθεί να γίνει. Οπότε, να γίνουν. Οπότε έχει μια σημασία αυτή η εμπειρία. Αυτό τώρα το με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όντως είναι τρομερά επικίνδυνο. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι σαν ναρκωτικά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στο επίπεδο του πνεύματος βέβαια, ναρκωτικά σε άλλο επίπεδο. Σαν γονιός, τα παιδιά μου είναι κοντά στο βιβλίο, είναι πιο μικρά βέβαια, είναι ακόμα στο δημοτικό, κυρίως μέσω του παραδείγματος και επειδή από μικρά δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς να διαβάσουμε κάτι. Προσεκτικά επιλεγμένο ή και λιγότερο προσεκτικά επιλεγμένο και πιο ελαφρύ και πιο απλό και πιο περίπλοκο, κάτι όμως. Και θα έβλεπαν και εμένα να διαβάζω. Είναι το πρώτο. Μιμητικά όντα τα παιδιά, όταν θα δουν το γονιό τους να διαβάζει. Το δεύτερο με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, επειδή εγώ είμαι και στο επάγγελμα, εγώ πληροφορική διδάσκω στο σχολείο. Τα όρια του πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μπαίνουν με δύσκολο καθημερινό αγώνα. Πολύ δύσκολο καθημερινό αγώνα. Δεν απαγορεύεις, αλλά και δεν αφήνεις το χρόνο να περνάει. Το πρώτο πράγμα που τους είπα είναι ότι στη μέρα σας μέσα θα πρέπει το χρόνο σας να τον μοιράζετε σε πολλά πράγματα και φρόντισα να μην είναι ζορισμένα στο πρόγραμμά τους. Να μην είναι παιδιά που τρέχουν από δραστηριότητα σε δραστηριότητα, έτσι ώστε να μην έχουν πίεση την οποία θα αναγκαστούν να βγάλουν στο ναρκωτικό του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Η λογοτεχνία και το διάβασμα θέλει ηρεμία. Είναι ένας χρόνος που περνάει αργά. Είναι μια σελίδα που διαβάζεις αργά. Και επειδή και τα παιδιά μου είναι και πολύ διαφορετικά, άλλα βιβλία το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο ρυθμό, άλλο το άλλο. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Και εγώ απλά μια εμπειρία θα μεταφέρω από αυτό το κομμάτι του γονιού. Δεν ξέρω πώς θα πάει στην εφηβεία. Πιθανό, εκεί θα έχουμε μια επανάσταση. Αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε ναι και το κάναμε, θα κάνουμε το αντίθετο. Είναι και μια φάση που μπορεί να περάσουν τα παιδιά. Σαν εκπαιδευτικός τώρα, μια εξαιρετική συναδέλφισσα δασκάλα που έχει η κόρη μου τώρα στην τρίτη δημοτικού, έκανε το εξής φέτος και έκανε το παιδί μου, που δυσκολευόταν στην ανάγνωση για άλλους λόγους, να έρθει ακόμη πιο κοντά στο βιβλίο. Το πρώτο που έκανε ήταν το εξής. Από το Σεπτέμβριο και μετά δεν ξεκινούσε το πρωί με την ορθογραφία. Ξεκινούσε με 10 λεπτά διάβασμα ενός επιλεγμένου βιβλίου από την ίδια. Δηλαδή κάθε πρωί ήταν ρουτίνα
ότι 10 λεπτά θα διαβάσουν. Βιβλία για την ηλικία τους με πολύ συνέστημα. Σταδιακά το πήγε στο φέρνετε βιβλίο το οποίο θα κάνετε 10 λεπτά διάβασμα εσείς της επιλογής σας. Συνεργασία με τους γονείς στο ποια βιβλία μπορούν. Μία μεγάλη λίστα από βιβλία πολύ καλά επιλεγμένα και υπήρχαν και στην τάξη κάποια από αυτά, ώστε αν κάποιο παιδί δεν έφερε. Αυτό δούλεψε στο τμήμα αυτό. Θέλω να θυμίσω σε όσους είναι φιλόλογοι, όσοι δεν το ξέρουν τέλος πάντων, το πώς διδασκόταν η λογοτεχνία, φαντάζομαι ακόμα διδάσκεται, στην τρίτη ηλικίου, όπου ένα λογοτεχνικό κείμενο το παιδί έπρεπε να το παπαγαλίσει, να το αποστηθήσει, να βρει συγκεκριμένα στοιχεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χανόταν η ουσία της λογοτεχνίας. Δηλαδή, καλούσαν το παιδί να δώσει πανελλήνιες ένα μάθημα που στο τέλος το μισούσε. Και αυτό το μάθημα ήταν η λογοτεχνία. Είναι πολύ πιθανό ότι κανένα από τα παιδιά, ή τέλος πάντων λίγα από τα παιδιά, θα συνέχιζαν το καλοκαίρι να πάρουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο μετά από τον τρόπο που τους καλούσαν να δώσουν εξετάσεις. Το δεύτερο που έχω να πω, θεωρώ ότι είναι εσχεμένα έχει υποτιμηθεί η λογοτεχνία και υποτιμάται όλο και περισσότερα, τόσο στο δημοτικό, να μιλήσω τώρα για το δημοτικό, βλέπετε τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Το λογοτεχνικό κείμενο αρχίζει και εξαφανίζεται. Στη θέση του μπαίνουν οδηγίες, συνταγές μαγειρικές, κατάλογοι. Είναι 20 χρόνια πριν από λοιπόν, τα δημία, ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο ρόλος ο δικός μας, λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά που περιγράψατε και εσείς πολύ σωστά, εννοώ ότι ζούμε σε μια ψηφιοποιημένη εποχή, η γρήγορη εικόνα, προφανώς και το ηλεκτρονικό παιχνίδι το βλέπουμε όσοι είμαστε δάσκαλοι, όντως από πολύ μικρές ηλικίες το PlayStation να μπαίνει μέσα στα σπίτια. Αν θέλετε, ένας γονιός, δεν θα κατηγορήσω τον γονιό, που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ίσως γι' αυτόν η εύκολη λύση είναι να του πει, έλα παιδί μου, παίξε και 2 ώρες, ας πούμε, PlayStation. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον δικό μας ρόλο, τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Με ποιο τρόπο, γιατί και εγώ βασανίζομαι πάρα πολύ συχνά, με ποιο τρόπο τα παιδιά μας, οι μαθητές μας θα αγαπήσουν το βιβλίο. Αυτό που περιέγραψε η Μαρουλία πριν, η αλήθεια είναι ότι το έχω εφαρμόσει τα 2 τελευταία χρόνια, τη δεκάλεπτη ανάγνωση. Φέτος με έκανε τρομερή εντύπωση το εξής. Είμαι σε ένα σχολείο, στο κάτω Σούλη, έχω παιδιά μεταναστών, μια αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή. Όταν κάναμε τον πρώτο μήνα μια συζήτηση για το θέατρο και τους είπα, αν έχουμε πάει στο θέατρο, θέλω να σας πω ότι τα 3/4 της τάξης, την 6η δημοτικού, δηλαδή μιλάμε για 11-12 χρόνια παιδιά, δεν είχαν πάει ποτέ στη ζωή τους θέατρο. Επειδή είναι μια μορφή τέχνης. Όταν μίλησα για λογοτεχνία και βάλαμε στόχο, τέλος πάντων, να μην σας το πω λίγο, πήγαμε θέατρο, τα καταφέραμε. Όταν μιλήσαμε για το τι βιβλία τους αρέσει να διαβάζουν κλπ. Τα παιδιά αυτά δεν είχαν βιβλιοθήκη στο σπίτι τους. Θέλω να πω ότι ποιος είναι λοιπόν ο δικός μας ρόλος, να πούμε, τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο καθένας νομίζω μπορεί να σκαρπιστεί σε εισαγωγικά τρόπους. Θεωρώ ότι το παράδειγμα, η ανάγνωση, καταλαβαίνετε, αυτό το δεκάλεπτο της ανάγνωσης, αυτό που έχουμε καθιερώσει μία φορά την εβδομάδα, χτυπάει το έχουμε κάνει σε σχολείο, είναι ένα μικρό σχολείο βέβαια, εξετάξει. Μία φορά την εβδομάδα έχουμε συνοχή εκπαιδευτική, χτυπάει το κουδούνι άσχετα με το κουδούνι του διαλύματος. Και ξέρουν τα παιδιά έχοντας ένα βιβλίο κάτω από το θρανίο τους, όποιο εκείνα έχουν επιλέξει από την βιβλιοθήκη που έχουμε, και για μισή ώρα διαβάζουν από την πρώτη μέχρι την έκτη αυτές τις 5-10 σελίδες, βλέπουν τις εικόνες. Η επαφή με το βιβλίο, τέλος πάντων, δεν τα ωρεοποιώ, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πάντα να βρίσκουμε, να σκεφτιζόμαστε εμείς τρόπους, είτε μιλάμε για το δημοτικό, είτε για το γυμνάσιο, είτε για το λύκειο. Τρόπους πώς τα παιδιά θα αγαπήσουν το βιβλίο. Σίγουρα η οικογένεια παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα που έλεγε που και οι γιατροί, οι παιδίατροι πλέον συζητάνε και τονίζουν τη σημασία, την αξία της επαφής του παιδιού από μηνών ακόμα με το βιβλίο. Δηλαδή, ακόμα και το άγγιγμα, το πόσο σημαντικό είναι, το άγγιγμα του βιβλίου εννοώ. Δεν θα διαφωνήσω πολύ με τον συνάδελφο που είπε ότι είναι θέμα οικονομικό, όμως, δηλαδή είναι και δεν είναι. Τι θέλω να πω, στη δικιά μου την περίπτωση που σας μιλάω για ένα υποβαθμισμένο σχολείο, όταν έκανα συγκέντρωση γονέων και τους είπα το πώς θα δουλέψουμε σε σχέση με το βιβλίο, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν οικογένειες
που ξέρω ότι παίρνουν 20 ευρώ ημερομίσθιο, αυτό είναι το ημερομίσθιό τους, και έδωσαν τα 10 ευρώ για να πάνε στο βιβλιοπωλείο και να αγοράσουν στο παιδί τους το βιβλίο που του ζήτησε. Άρα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι τι ενδιαφέρον έχει και μια οικογένεια. Καταλαβαίνετε, νομίζω ότι μια συνεργασία οικογένεια-σχολείου μπορεί να έχει αποτελέσματα. Δεν λέω ότι θα κάνουμε θαύματα, αλλά νομίζω ότι αν το βάλουν εμείς ως εκπαιδευτική προτεραιότητά μας, κάτι θα καταφέρουμε. Είμαι αισιόδοξη, αυτό θέλω να σας πω. Γι' αυτό το αναφέρουμε, ότι δεν είναι προτεραιότητά μας. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό προβληματιζόμαστε. Μα αυτό, κάπως θέτω και εγώ το προβληματισμό. Νομίζω ότι εξαιρετικά τα πάτε κι εσείς. Έχουμε πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, η δικιά μας η κουβέντα του εκπαιδευτικού μπορεί να μετρήσει και 10 φορές παραπάνω από την κουβέντα που θα πει ένας, ακόμα και ο γονιός. Άρα, για μένα είναι έμπνευση με το παράδειγμά μας το πώς, σας λέω αυτό τη λέξη που χρησιμοποίησα, θα σκαρπιστούμε τρόπους. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Έτσι, έχω δει τουλάχιστον εγώ με τη δουλειά μου τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, σίγουρα κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Κάθε τάξη είναι διαφορετική. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Αρκεί να το βάλουμε εμείς ως προτεραιότητά μας. Και ας πάει η ύλη και πιο πίσω. Αυτό στο δημοτικό μας κυνηγά ύλη, να βγάλουμε την ύλη. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Η αλήθεια είναι και από τη συζήτηση, αν και η λογοτεχνία κατά τη γνώμη μου αφορά, προφανώς δεν έχει ηλικία. Νομίζω έχει μονοπολίσει όχι αδίκως λόγω του αντικειμένου της εργασίας μας στις μικρότερες ηλικίες. Εμένα αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ και παρακολουθώντας και πρόσφατα ένα σεμινάριο από την πρωτοβάθμια, από τη Σύμβουλο που αφορούσε το βιβλίο και όντως ήταν πολύ αξιόλογο και από την ιστορική πλευρά, βλέποντας κανείς πώς ξεκίνησε το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο και πώς έφτασε σήμερα. Και η αλήθεια είναι και το πώς έχουν αλλάξει και τα ενδιαφέροντα των παιδιών όσον αφορά τι λογοτεχνικό βιβλίο τους αρέσει ή όχι. Ένα μεγάλο άγχος για εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι οι απαντήσεις που θέλουμε να δώσουμε σε γονείς που έχουν το άγχος, τι βιβλίο να διαβάσουν τα παιδιά τους και πώς μπορούμε να τους κάνουμε ακριβώς να αποκτήσουν αυτό το ενδιαφέρον. Και η αλήθεια είναι ότι από πάρα πολλούς γονείς και συναδέλφους, δυστυχώς θα πω, και νομίζω ότι είναι άξιο συζήτησης, το να αγαπήσει ένα παιδί το βιβλίο γενικά δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί εμάς. Έχουν περάσει από τα χέρια μας τόσο ωραία βιβλία και διαχρονικά βιβλία, παιδικά βιβλία που έχουν. Θεωρώ έχουν γίνει και αξιόλογες διασκευές βιβλίων ακριβώς για να έρθουν πιο κοντά και στη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά να κρατήσουν την ουσία. Παρ' όλα αυτά, έχουν περάσει και πολλά βιβλία από τα χέρια μας και στο σχολείο, ακόμα και στη σχολική βιβλιοθήκη, τα οποία είναι απαράδεκτα. Άρα, το να λέμε σε ένα γονιό να ανοίξει το παιδί ένα βιβλίο, να έρθει πιο κοντά γενικά στο βιβλίο και ό,τι να είναι, νομίζω ότι είναι εγκληματικό από τη δική μας την πλευρά. Και το λέω γιατί ακόμα και σε αυτό το σεμινάριο που παρακολούθησα, που ήταν παιδαγωγή, πανεπιστημιακή, το παρακολουθούσα και το συζητούσαμε. Γινόταν ένα σχόλιο που είχε για ένα γαλλικό βιβλίο, δεν θυμάμαι πώς το λένε κιόλας, που είναι πολύ πρωτοποριακό, είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις βιβλίο στη Γαλλία, το οποίο μέσα έχει και κόμικ, τέλος πάντων έχει και κάποια κείμενα πιο αναλυτικά. Μιλάει μέσα και βρίζει, μιλάει άσχημα, είναι. Τέλος πάντων, όλο ο λόγος είναι πολύ καθημερινός, θα το έλεγα. Και προσπαθούσε να παρουσιαστεί ότι επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα η σύγχρονη, είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έρχεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Άρα ότι εφόσον αυτό ζει, αυτό βιώνει, άρα και εμείς αυτό πρέπει να του παρουσιάσουμε, γιατί όντως εκεί βρίσκει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και τώρα ήταν ένα μεγάλο ερώτημα, τι είναι αυτό που κι εμείς, και δεν το λέω απλά σαν άνθρωποι, σαν παιδαγωγή, θέλουμε ακριβώς να παρουσιάσουμε στα παιδιά μας και να τους καλλιεργήσουμε, γιατί τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω κι εγώ αυτά τα χρόνια, και από συναδέλφους φυσικά με περισσότερων ετών, φαίνεται ότι τα παιδιά, όταν τους διαβάζεις, για παράδειγμα, τι να πω, Τα Ψηλά Βουνά, που είναι ένα πολύ κλασικό βιβλίο, δεν είναι και κάτι τρομερό, με πόσο ενδιαφέρον σε παρακολουθούν, πόσο ανυπομονούν να ακούσουν τη συνέχεια, βρίσκουν τεράστιο ενδιαφέρον. Πάντα τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με αυτό που τους παρουσιάζεις, ανάλογα με τον τρόπο που θα το παρουσιάσεις, αρκεί να μπορέσουν να εντοπίσουν και εκείνο τι είναι αυτό που τους αρέσει. Άρα, νομίζω το μεγάλο ζήτημα, όπως λέμε, νομίζω έτσι κι αλλιώς το εκπαιδευτικό κομμάτι, είναι να μπορέσεις αυτό που. Θέλουμε εμείς να παρουσιάσουμε πολλές διαφορετικές τέχνες στα παιδιά, να καταλάβουν ποια είναι η κλίση τους και τι είναι αυτό που τους αρέσει. Θεωρώ ότι τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται δυστυχώς, ούτε από το σχολείο έχουν την ευκαιρία, ούτε από την οικογένειά τους, να μάθουν τι είναι αυτό που τους αρέσει και να πούνε ότι «Να, εμένα με ενδιαφέρει αυτό, άρα με αυτό θέλω να ασχοληθώ». Δεν μπορούν να το εντοπίσουν και νομίζω ότι αυτό τους εμποδίζει και το να επιλέξουν ένα ωραίο βιβλίο να διαβάσουν. Τα κριτήρια τους είναι φτωχά. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν με άλλο τρόπο και η οικογένεια παίζει ρόλο και εμείς αντίστοιχα.
Εγώ ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, σαν σκέψη που κάνουμε και εμείς στο σχολείο, πέρα από το ότι και εγώ προσπαθώ μέσα στην τάξη σχεδόν καθημερινά να το διαβάζω, μπορεί να είναι ένα βιβλίο που μας παίρνει όλη τη βδομάδα, δηλαδή κάθε πρωί μόλις μπαίνουμε στην τάξη, διαβάζουμε κανονικά, είναι ένα μισάωρο, παρόλο που χάνουμε από όλα τα υπόλοιπα. Το περιμένουν πώς και πώς να διαβάσουμε μαζί όλοι ένα κείμενο από ένα συγκεκριμένο βιβλίο και διαβάζουμε όλη την ιστορία. Ή μπορεί να υπάρχουν στιγμές που δίνουμε εμείς χρόνο να διαβάσει ο καθένας ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη που είναι επιλεγμένα βιβλία. Άρα είναι μια στιγμή, πώς να το πω, σιγανής ανάγνωση ο καθένας το δικό του. Και ένα ωραίο έθιμο που αναβιώσαμε, η αλήθεια είναι τα Χριστούγεννα, όχι ότι ζούμε τα ελληνικά εθίματα, αλλά θεωρώ ότι βοήθησε πολύ, γιατί αυτή ήταν και η απάντηση από γονείς. Αναβιώσαμε ένα έθιμο νορβηγικό που μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι δεν είχαν να κάνουν δώρα στους ανθρώπους. Ό,τι βιβλίο είχαν και επειδή ήταν το πιο φθηνό, ανταλλάζανε βιβλία μεταξύ τους και αυτό ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο και τρώγανε μαζί μια σοκολάτα γιατί ήταν αυτό που είχαν και εύκαιρο τέλος πάντων. Και όντως με τα παιδιά μέσα στην τάξη πήραμε βιβλίο, διαβάσαμε, φάγαμε σοκολάτα που είχαν φέρει και είπαμε ότι αντίστοιχα στις γιορτές είναι ωραίο να μαζευτεί η οικογένεια και να κάτσει να διαβάσει βιβλίο δίπλα στο τζάκι, δεν ξέρω και εγώ πού, και να όλοι μαζί και σαν εικόνα. Ήρθανε πάρα πολλοί γονείς και μου είπαν τα παιδιά τους τραβούσανε και τους λέγανε ότι θέλουμε να κάτσουμε κι εσείς, πάρτε ένα βιβλίο να καθίσουμε όλοι μαζί. Άρα νομίζω ότι ούτε να το μηδενίζουμε ότι δεν γίνεται κάτι, ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα κλπ. Δυσκολίες υπάρχουν. Το θέμα είναι όντως να προβληματιστούμε πώς θέλουμε να είναι η λογοτεχνία σήμερα. Γιατί, για παράδειγμα, ότι τα παιδιά βρίσκουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον, π.χ. στο Harry Potter και το διαβάζουν, βρίσκουν χρόνο και διαβάζουν ατελείωτες ώρες το συγκεκριμένο βιβλίο, σημαίνει ότι κάτι τους έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Άρα, ο τρόπος που θα παρουσιάσουμε κι εμείς κάτι έχει μεγάλη αξία για τα παιδιά. Αυτά. Εγώ θέλω να πω, συνάδελφοι, αν και έχω φύγει από την εκπαίδευση, πριν από λίγο, πέρσι συνταξιοδοτήθηκα. Είμαι κοινωνιολόγος και ήθελα να πω, να μεταφέρω κάτι από την εμπειρία μου, γιατί όλο αυτό το θεωρητικό που άκουσα με ενθουσίασε. Θεωρούμε πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί δουλειά του δασκάλου, την πρωτοβάθμια δηλαδή, να καλλιεργήσει μια αγάπη στο παιδί για το διάβασμα και ειδικά για τη λογοτεχνία. Και στις επόμενες βαθμίδες, στη δευτεροβάθμια και ιδιαίτερα στο λύκειο και ιδιαίτερα την τρίτη λυκείου, τι θεωρούνε, ελπίζω να μην τη θεωρούμε κι εμείς, καμένη τάξη τέλος πάντων, για να μάθεις, για να εμφυσίσεις πράγματα στα παιδιά. Εγώ θα σας πω σύντομα, χωρίς να σας κουράσω, μια εμπειρία δική μου. Σας είπα, είμαι κοινωνιολόγος. Μπορούμε όλοι και επιβάλλεται όλοι να συνδέσουμε το μάθημά μας, το αντικείμενό μας ή να χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, τη λογοτεχνία, άλλες μορφές τέχνης για να τα φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με όλο αυτό το ωραίο δημιούργημα, αλλά και για να κατανοήσουν ευκολότερα έννοιες και αναλύσεις που κάνουμε πάνω στα θέματα. Εγώ δούλευα 32 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Είμαι από τους τυχερούς, μη μ' ακούν οι αναπληρωτές τώρα, γιατί θα με μουτζώσουνε. Λοιπόν, δημιούργησα μία παράδοση. Γιατί κάθε χρονιά πρόσθετα έβρισκα καινούργια πράγματα. Τι δηλαδή? Στο αντικείμενο που δίδασκα κάθε φορά, είτε ήταν να δώσουν πανελλήνιες, είτε εποχές που δεν έδιναν την κοινωνιολογία πανελλήνιες, φρόντιζα να βρίσκω τι ποίημα ταιριάζει και θα το διαβάσουμε. Από την ξένη, από την ελληνική λογοτεχνία, από το προοδευτικό βιβλίο. Τι λογοτεχνικό κείμενο, τι μουσικό κομμάτι, τι άλλο έργο τέχνης μπορούσα να βρω, όχι πως είμαι και ειδικός δηλαδή, αλλά έψαχνα, ρώταγα, τέλος πάντων. Και κάθε φορά, πρόσθετα, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να είναι πολύ πλουσία η συλλογή μου, τέλος πάντων. Κάθε φορά λοιπόν, ανελιπώς όμως, σε κάθε μάθημα κάτι θα είχα βρει εγώ να συνδυάσω. Και με πολύ ευχάριστο τρόπο και με πιο εύπεπτο, αν θέλετε, μάθαιναν τα παιδιά αυτό που ήθελα εγώ να μάθουν στην κοινωνιολογία. Και πάντα βέβαια κουβάλαγα και το βιβλίο. Ήθελα να κάνω αναφορά στον Επιτάφιο, κουβάλαγα και στον Επιτάφιο του Ρίτσου. Ήθελα να κάνω αναφορά στον Μπρέχτ, κουβάλαγα. Γιατί δεν είχαμε βιβλιοθήκη στο σχολείο.
Με αποτέλεσμα και να ξεφυλίζουν τα παιδιά τα βιβλία που τους πήγαινα και να τα δανείζονται τα δικά μου βιβλία. Μερικά παιδιά, δεν σας λέω για όλα. Και άλλα, να δημιουργείται ενδιαφέρον σε άλλα, να αγοράσουν από μόνα τους ένα βιβλίο. Με αποτέλεσμα κάθε φορά, κυρία, τι φέρατε σήμερα, τι έχουμε σήμερα, τι θα διαβάσουμε, με τι θα συμπληρώσουμε. Ή καμιά φορά, αν εγώ είχα παραμελήσει, δεν το είχα κάνει. Κυρία, σήμερα γιατί δεν φέρετε κάτι που να ταιριάζει με όλα αυτά. Σας λέω ειλικρινά, ήταν μια τόσο ευχάριστη εμπειρία για τα παιδιά και τόσο αποδοτική. Και θα κλείσω με αυτό. Εμένα με συγκινεί και με λυπάμαι που δεν μπορώ, γιατί έφυγε και η κοινωνιολογία από το σχολείο. Οπότε έφυγα κι εγώ μαζί της. Αυτό τη διώξαμε. Λοιπόν, λυπάμαι που δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω κάτι τέτοιο. Πολλά παιδιά που διατηρώ σχέσεις, που είναι φοιτητές σήμερα ή που έχουν τελειώσει ή που είναι γονείς, γιατί είχα των πρώτων μου μαθητών τα παιδιά, με παίρνουν τηλέφωνο καμιά φορά ή όταν συναντιόμαστε ή τους στέλνω στο Viber που έχουμε. Κομμάτια, μουσικά, όλα αυτά. Συνεχίζουμε μία όμορφη παράδοση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όμορφο είναι αυτό το πράγμα. Και μερικά παιδιά που σπουδάζουν στη φιλοσοφική εκεί, νεοελληνική γλώσσα, ιστορία κλπ. Ακόμα θυμούνται, ενώ περάσαν πολλά χρόνια, όλα αυτά. Θέλω να πω και κλείνω, ότι θα πρέπει να ψαχνόμαστε ανεξαρτήτως ειδικότητας, μην το αφήνουμε μόνο στους φιλολόγους να διδάξουν. Εγώ δεν δίδασκα λογοτεχνία, τη χρησιμοποιούσα όμως για να κάνω τα παιδιά να την αγαπήσουν. Και μια φορά βέβαια που πήγα να τους διαβάσω, γιατί κάναμε ένα θέμα τέλος πάντων και είπαμε για τον επιτάφιο, στην ερώτηση σε 25 μαθητές μέσα, πόσοι ξέραν τι είναι ο επιτάφιος και ποιος τον έγραψε, ήξεραν τρία παιδιά μόνο. Τραγικό μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Μα πολλά είναι. Ναι, παρόλα, σε τρίτη ηλικίου όμως, θα έπαινα στο πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά όμως, όταν το διαβάσαμε, όταν το ακούσανε στη μουσική, όταν συνέβαιναν όλα αυτά, εγώ σε θέω από την εμπειρία μου με τις σχέσεις που έχω με τα παιδιά, με πολλά από αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια μετά, απέδωσε, αποδίδει. Είναι πολύ κουραστικό. Εγώ κουραζόμουν για να το κάνω αυτό και δεν ήμουν και ειδικός σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά αποδίδει και αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέτοιο. Να μην απογοητευόμαστε, γιατί τα προβλήματα είναι αυτά που είπατε και τα ηλεκτρονικά και όλα, αλλά δεν πειράζει, με όλα θα ασχολούνται. Αρκεί εμείς να τους δώσουμε μια αφορμή για κάτι. Σας ευχαριστώ. Εμείς προσπάθουμε στο λαμπάνω. Ήθελα να πω αυτό για το ανέφερε και η συντρόφισσα Ελένη σε μία αποστροφή για το καλό βιβλίο. Το ανέφερε και η συναδέλφισσα εκεί, αλλά με πρόλαβε, σηκώνα το χέρι μου νωρίτερα. Υπάρχει μία πολύ διάσημη λογοτέχνης, παγκόσμια, η Rowling. Έχει γράψει 6 βιβλία, έχει εκατομμύρια εκδόσεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται να δίνουμε συγκεκριμένο, να προτείνουμε συγκεκριμένο λογοτεχνικό βιβλίο, ομάδα, ποίηση κλπ. Γιατί αυτό που το ανέφερε και η συντρόφισσα πιο πριν, να μην τους λέμε απλά διαβάστε κάτι λογοτεχνικό. Να το πούμε εδώ αν χρειάζεται και αν αυτό είναι λογοτεχνία. Και αν αυτή η λογοτεχνία δίνει κάτι και προσφέρει. Έτσι, δίνει κάτι και προσφέρει. Να το πούμε. Υπάρχει μια τάση στη σκέτη ψυχαγωγική λογοτεχνία. Ενώ εμάς μας ενδιαφέρει η μορφωτική λογοτεχνία, έτσι. Ασφαλώς. Άρα το επίθετο. Ασφαλώς έχει σημασία τι διαβάζει. Και έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ασφαλώς, για το πώς διαμορφώνεις έχει σημασία. Κατά τη γνώμη μου και ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό, δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με κείμενα και τραγικών και κωμωδιογράφων, θα μπορούσαν να γίνουν και να... αντικείμενο ακόμα και στις ηλικίες του Δημοτικού. Νομίζω ότι εύκολα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά και για την ιστορία και όλη αυτή η μυθολογία δηλαδή που δημιούργησε αυτά τα τεράστια πνευματικά δημιουργήματα της αρχαιότητας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη συντρόφισσα την Ελένη και όσους έκαναν παρέμβαση, γιατί πρέπει να πω κάτι προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια, παρότι φιλόλογος, τη λογοτεχνία
την έχω αφήσει λίγο πίσω λόγω δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων κτλ. Και νομίζω ότι μου άνοιξε αυτή τη στιγμή έτσι ξανά το μεράκι και την αγάπη να ξανασχοληθώ, να ξαναδιαβάσω. Πραγματικά η εισήγηση είχε αυτά τα χαρακτηριστικά και με βοήθησε πάρα πολύ. Να πω επίσης ότι στο σχολείο μου, εγώ είμαι σε λύκειο, έχουμε φτιάξει μία λέσχη φιλαναγνωσίας, φέτος την ξεκινήσαμε, δεν πρωτοστατώ, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρωτοστατήσω ακόμα περισσότερο. Μέχρι στιγμής η λέσχη φιλαναγνωσίας έχει το νόημα του κάθε 15 να βρισκόμαστε οι καθηγητές και οι μαθητές, που προς τιμή το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο έντονο, γιατί το βάλαμε μετά την 7η ώρα. Τα παιδιά έχουν φροντιστήριο, ιδιαίτερα στο Λύκειο κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τα κρατήσει στο σχολείο. Θα το διορθώσουμε αυτό, να το κρατήσουμε την 7η ώρα, να το πάρουμε από το μάθημα. Δηλαδή, αξίζει να αφήσουμε κάποιο μάθημα για τη λογοτεχνία. Θέλω λοιπόν αυτή την εμπειρία να καταθέσω. Και τέλος, θα ήθελα, αν μπορεί η συντρόφισσα που έκανε δίπλα μου, κοινωνιολόγος, αυτή τη δουλειά που έχει κάνει, πολύ ωραία ιδέα, που έχει κάνει με τα λογοτεχνικά κείμενα προσαρμοσμένα σε κάθε αντικείμενο, να την καταθέσει, να μας τη δώσει τέλος πάντων, να μας βοηθήσει όποιος, να το κάνουμε κι εμείς, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι όπως την άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Καλησπέρα. Αφορμή με κάποιες τοποθετήσεις, να πω ότι όντως η δίχρονη καραντίνα, η φτωχοποίηση της κοινωνίας μας έχει διαλύσει το σχολείο που ξέραμε. Το σχολείο αυτό που πολλοί από εμάς χρόνια τώρα χρησιμοποιούσαμε τη λογοτεχνία στη δουλειά μας μέσα από από διάφορες δράσεις που μπορεί να κάναμε, που δύσκολα τώρα περπατάνε. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να επαναφέρουμε μια κατάσταση, να κάνουμε επανεκκίνηση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε χρόνια. Είτε αυτό αφορά, που καλή και η ιδέα ήθελα να το πω, ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και μέσα στα πλαίσια τα δικά μας των εκπαιδευτικών ένας όμιλος αναγνωσίας, είτε τύπου σκυταλοδρομίας ανάγνωσης, αν θυμάστε τη δεκαετία το 2002-2004 που λειτουργούσαν στα σχολεία, είτε τη σύνδεση, όπως το κάνω φέτος με πολύ δυσκολία με τα παιδιά που έχω πέμπτη τάξη, της λογοτεχνίας με κινηματογράφο, με σενάριο, με θέατρο. Για παράδειγμα, διαβάζουμε το Μεγάλο Περίποτο του Πέτρου και θέλαμε να δούμε την ταινία, το θεατρικό έργο που παίζεται. Αν παίζεται ακόμη, ελπίζω να παίζεται έτσι, και την επόμενο διάστημα, γιατί μέσα από την καραντίνα που κλείσαμε τώρα και δεν είχαμε εκδρομές, δεν μπορούσαμε να πάμε να το δούμε. Είτε με το να συνδέσει μια ανάγνωση ενός βιβλίου που κάνω σε ένα άλλο τμήμα Πέμπτης, που διαβάζουμε το Ψήλο, να δούμε την ταινία στο τέλος. Δηλαδή, πράγματα τέτοια που γνωρίζουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια επανεκκίνηση, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την κατεύθυνση, να προσπαθήσουμε να τραβήξουμε από το βάλτο της αποχάπνωσης τα παιδιά στις οθόνες, στα κινητά και στα παιχνίδια. Δεν έχουμε άλλη λύση, δυστυχώς. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή κάναμε τώρα τελευταία μια βιβλιοπαρουσίαση κάθε μαθητή στα πλαίσια του μαθήματος. Φυσικά ήταν κατά κάποιον τρόπο εισαγωγικά μια υποχρέωση, που το έλεγε για το βιβλίο της γλώσσας, δεν το είδαν πολλά παιδιά σαν υποχρέωση. Παίρνουν βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του σχολείου και παρουσιάσαν κάποιο βιβλίο. Καλό είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει και να δημιουργηθεί τάση μέσα στα τμήματα των σχολείων. Τώρα, το ερώτημα το αν τα βιβλία του Χάρι Πότερ ή άλλα βιβλία θα πρέπει να τα προτείνουμε ή να λέμε απλά πάρτε κάποιο βιβλίο, με απασχόλησε και εμένα, γιατί μια μαθήτρια μου έφερε βιβλιοπαρουσίαση ενός βιβλίου, ούτε που θυμάμαι το όνομα της Αμερικανίδας συγγραφέως, που ήταν αυτά της σειράς του Σπασίκλα, της Αξενέρωτης κτλ. Και το παρουσίασε. Δεν το σχολίασαν, δεν το απέρριψα ότι αυτό δεν είναι βιβλίο, δεν προσφέρει και τίποτε, αλλά προσπάθησα να ενισχύσω άλλα βιβλία που παρουσιάσαν οι μαθητές. Ξέρετε ότι αυτό μας δίνει εκείνο, αυτό μας μιλάει για τη φιλία και είναι πολύ καλό να το διαβάσετε. Και τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και ως εκπαιδευτικοί που έχουμε το μάθημα της γλώσσας στα δημοτικά, πρέπει να κηρύξουμε πλέον ένα πόλεμο, αν δεν το έχουμε κάνει, σε αυτά τα άθλια κείμενα με συνταγές, με οδηγίες και κείμενα της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων, που είναι και πολλά απαράδεκτα, και να βάλουμε στη θέση τους βιβλία λογοτεχνικά ή κείμενα παρμένα από τα παλιά βιβλία που είχαμε.
Έτσι, πολλοί ίσως έχετε δει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ένα δάκρυ για το Βερμπατζίμι για να το χρησιμοποιήσουμε με αφορμή κάτι που μπορεί να κάνουμε μέσα στην Πρωτομαγιά, έτσι πως μια απεργία, το γνωρίζετε ίσως το αντίστοιχο απόσπασμα από τα παλιά βιβλία της γλώσσας της 6ης Δημοτικού, είτε με το να βάλουμε για παράδειγμα σε ενότητες, π.χ. έχω το νου μου τώρα και σήμερα κοιτούσα την ενότητα που μπαίνουμε για την επιστημονική φαντασία, να βάλουμε βιβλία που δεν έχουν σχέση. Κείμενα που δεν έχουν σχέση με αυτά τα κείμενα που έχουν μέσα τα βιβλία, που θα μιλήσουν για την επιστημονική φαντασία, θα μιλήσουν για το μέλλον, όχι ζωφερό όπως το παρουσιάζει πολλές φορές ένα βιβλίο μαύρο, σκοτεινό, που πολλές φορές αυτά βιβλία δεν είναι, στα παιχνίδια μπλέκονται και μπαίνουν για τα παιδιά και βυθίζονται. Αυτά και συγγνώμη αν πολύ λόγησα. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος πίσω. Να. Πάνω σε αυτό, γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να σχολιάσω. Τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από τα βιβλία τα σχολικά και μέσα από τη λογοτεχνία. Πώς δηλαδή διδάσκουμε εμείς τη γλώσσα στα παιδιά, αναπτύσσοντας και το λεξιλόγιο και τους γραμματικά φαινόμενα κτλ. Που τα βιβλία, δηλαδή ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι τα βιβλία δεν δίνονται καθόλου ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τους νόμους της γλώσσας. Να καταλάβουν τι είναι η γλώσσα, πώς χρησιμοποιείται, να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους, τη φαντασία τους. Και εμείς καλούμαστε να βρούμε λογοτεχνικά βιβλία, λογοτεχνικά αποσπάσματα, ας πούμε. Και εγώ έχω να τρέξει στα παλιά βιβλία, γιατί έχει καλά αποσπάσματα. Στην καραντίνα, σαν έτσι εμπειρία, είχα πρώτη φορά την Πέμπτη, πρόπερση λοιπόν, και δεν ήξερα, πήγα να μην μπούσουλα το βιβλίο. Τα παιδιά δεν είχαν ενδιαφέρον πάνω στα γραμματικά φαινόμενα και σε ό,τι συναντούσαμε συντακτικά κτλ. Μέσα στο βιβλίο. Στην καραντίνα αναγκάστηκα, γιατί βρέθηκα χωρίς υλικό, να ανατρέψω τα δικά μου τα βιβλία, αυτά που είχα εγώ σαν μαθήτρια. Και έτσι βρήκα κείμενα του Καζαντζάκη, δηλαδή αν τα ανοίξετε έχει Σέξπιρ, έχει τέτοια αποσπάσματα. Δεν τα θεοποιώ, είχαν άλλα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά είχαν μέσα αποσπάσματα λογοτεχνίας. Τα ίδια τα παιδιά δείξανε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν είδαμε και μετά όταν γυρίσαμε. Ό,τι συναντήσαμε τα γραμματικά φαινόμενα και ό,τι μάθαμε μέσα από αυτά τα βιβλία, μέσα από αυτά τα αποσπάσματα, τα λογοτεχνικά. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δείξαν ότι καταλάβανε πολύ περισσότερο τη χρήση της γλώσσας. Πώς δηλαδή χρησιμοποιήσαμε, πώς κλείναμε, τι ρόλο παίζει αυτή η πρόταση εκεί πέρα, το συντακτικό. Οπότε ένα σχόλιο δηλαδή θα ήθελα και ίσως και από εσάς, το πώς διδάσκουμε και τη γλώσσα εμείς σαν εκπαιδευτικοί και τι μεγάλη χρησιμότητα έχει η λογοτεχνία. Στη διδασκαλία της γλώσσας. Και ένα μικρό σχόλιο ότι τα παιδιά βλέπω ότι ακριβώς επειδή έχει αποσπαστεί και από το σχολείο η λογοτεχνία, δεν έχουν φαντασία. Επειδή δεν διαβάζουν, ας πούμε, καλούμαστε να γράψουμε μια ιστορία. Δεν έχουν φαντασία, δεν μπορούν να φανταστούν, να κάνουν, να φτιάξουν μια δική τους ιστορία. Αυτά. Να συμβάλλω στη συζήτηση με κάποια πράγματα που γίνανε στο δικό μου σχολείο, προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που και εμείς είχαμε σαν εκπαιδευτικοί, πώς θα έρθουν τα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Είχαμε μία βιβλιοθήκη η οποία ήταν απαρχαιωμένη, τα βιβλία τα μισά ήταν πραγματικά κουρέλια, σχισμένα, βρώμικα, λερωμένα. Διέγινε μία προσπάθεια πραγματικά να καθαρίσουν τα βιβλία, να πεταχτούν, να πάρουμε καινούργια κτλ. Πάρα πολλοί γονείς προσφέραν και βιβλία που θέλαν να προσφέρουν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε να έχουμε μια βιβλιοθήκη με πάνω από 2.500 βιβλία. Ένας συνάδελφος με πάρα πολύ μεράκι και άπειρες εργατοώρες που δεν μετριούνται στο ορολόγιο πρόγραμμα, δεν υπάρχει αυτό, έκατσε και πέρασε όλα τα βιβλία ηλεκτρονικά, έφτιαξε μια βάση δεδομένων και έφτιαξε καρτελάκια για κάθε παιδάκι, με αποτέλεσμα η διαδικασία του δανεισμού να γίνει, ας το πούμε, με επίσημο τρόπο. Και αυτό να είναι και μια διαδικασία που άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Ότι θα πάω να δανειστώ και ότι ανά πάσα στιγμή θα ξέρω αυτή τη χρονιά πώς έχω διαβάσει. Θα ξέρω, τελειώνοντας το δημοτικό, πόσα διάβασα στα 6-7 χρόνια. Φτιάξαμε πιο ωραίες τις κουρτίνες, πιο ωραίο το χώρο με ζωγραφιές κτλ. Και φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε χώρο, γιατί δεν υπήρχε πραγματικά χώρος για να φτιαχτεί η βιβλιοθήκη. Φάγαμε κομμάτι του διαδρόμου που είχε εσοχές. Και φτιαχτήκαν εκεί πέρα ερμάρια και μπήκαν τα βιβλία. Θέλω να σας πω ότι δηλαδή πρέπει και εμείς να βάζουμε λίγο μέσα στο δικό μας το σχολείο, με απαιτητικότητα, πώς πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια δουλειά.
Αυτό ήταν το κομμάτι που αφορούσε εμάς και, αν το θέλετε, και τις προσέγγισης των μαθητών. Τι κάναμε? Κάναμε σκηταλοδρομίες ανάγνωσης, αυτό που είπε και ο Γιάννης πριν. Δηλαδή, είχαμε πριν 2 χρόνια, ακριβώς πριν ξεκινήσει η πανδημία, 3 έκτες. Είπαμε στα παιδιά ότι οι 3 δάσκαλοι, ας πούμε, τις έκτες, σκεφτόμασταν να κάνουμε αυτό. Τι γνώμη θα είχαν, θα τους άρεσε? Το βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπήκαν στη διαδικασία, δανειζόντουσαν και όταν επιστρέφαν το βιβλίο, φέρνανε μια μικρή περίληψη τι τους άρεσε και τι θεωρούσαν δεν τους άρεσε. Κάνανε μια μικρή παρουσίαση μέσα στο τμήμα της έκτης, με αποτέλεσμα να περιμένουν όλοι με πολύ ενδιαφέρον ποιο βιβλίο διάβασε ο συμμαθητής τους, αν αυτό ήταν καλό, τι του άρεσε του Γιώργου, του Γιάννη, της Μαρίας, και τότε θα πήγαινε να το δανειστεί και εκείνος. Αυτή ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Είχαμε βάλει και εμείς ότι αν ένα τμήμα φτάσει σε εκείνο το επίπεδο και διαβάσετε αρκετά βιβλία και κάνετε και ωραίες παρουσιάσεις, θα δούμε μια εκδήλωση στο τέλος, μια εκδρομή, τέλος πάντων να υπάρχει και το τυράκι, ας πούμε, ναι. Λοιπόν, πραγματικά πήγε πολύ καλά. Μας διέκοψε η πανδημία, βέβαια. Ήταν η χρονιά που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Όμως θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι πραγματικά υπάρχουν τρόποι να κερδίσεις, τουλάχιστον στο επίπεδο του δημοτικού, τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία. Μας προβληματίζει και εμάς όμως, και εμένα προσωπικά, αν ένα παιδί θα πάρει το ίδιο διαβάζοντας ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο ή όλα αυτά που λέμε, ξέρω εγώ, τα πιο, με τις πολλές βομολογίες, τις πολλές φωτογραφίες, τη γλώσσα, την αργό και όλα αυτά. Λένε κάποιοι συνάδελφοι ότι δεν πειράζει, ας διαβάσει και ό,τι να είναι. Προβληματίζομαι στο εξής κομμάτι. Όταν ένας μαθητής μάθει να διαβάζει αυτού του είδους τη λογοτεχνία, πολύ δύσκολα θα πάει στην άλλη που είναι σε βαθαίνει. Δηλαδή, τον κουράζει, τη βαριέται, θέλει κάτι εύπεπτο, γρήγορο, που να έχει πολύ πλοκή, το οποίο δεν του δίνει και τίποτα. Ακριβώς γι' αυτό αυτές οι σειρές βγαίνουν σε τόσα πολλά νούμερα που χάνεις και το λογαριασμό. Φτάνει να γράφει ο άλλος 30 βιβλία και δεν ξέρεις πραγματικά αν κάποιο από αυτά έχει και ουσία. Τίποτα. Είναι ιστορίες που φεύγουν γρήγορα. Σε αυτό το ζήτημα πραγματικά θα με ενδιέφερε να πείτε μια γνώμη. Δηλαδή, να τα διαβάζουμε όλα, να κάνουμε μια επιλογή. Προφανώς κάνουμε μια επιλογή. Όμως ένα παιδί που δεν αρέσκεται στο να διαβάζει κάτι βαθύτερο, να τον βάλουμε στη διαδικασία και ας είναι ένα πιο εύπεπτο βιβλίο, να το πω έτσι. Και ένα τελευταίο να πω που έχει και αυτό την αξία του. Εφαρμόσαμε για πολλά χρόνια την δημιουργία εφημερίδων στα τμήματα, τα οποία είχαν σχέση με το τι έχουμε διαβάσει και να το παρουσιάσουμε πια σε ένα ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε στους γονείς μας. Γιατί γράφοντας μια εφημερίδα, γράφουμε κάποια πράγματα που έχουμε διαβάσει, που μας αρέσαν, που μας τραβήξαν το ενδιαφέρον, ή κάποια πράγματα που πηγαίνοντας μια εκδρομή και επιστρέφοντας, που κάναμε μια έκθεση για αυτή την εκδρομή και μας αρέσαν και τα δείχνουμε. Και αυτό περπάτησε. Και αυτό με πολλή δουλειά όμως, με πολύ κόπο και μεράκι, εργοτεώρες έξω από το ορολόγιο πρόγραμμα που λέμε, για να μπορέσουν δηλαδή να ανοίξουν λίγο τους ορίζοντες και να δούνε και κάποια άλλα πράγματα. Δείτε το και αυτό. Νομίζω και τώρα που έχει κυριαρχήσει το τάμπλετ και η οθόνη και που μπαίνει και ένα ακόμα επιπλέον στοιχείο στα καινούργια βιβλία, αυτό το σκάνερ, το σκανάρισμα που έχεις το link και μπορείς να πας να δεις πάλι αντίστοιχα ένα link και να ανοίξει πάλι η οθόνη. Νομίζω δεν είναι κακό, αλλά θέλει έλεγχο, θέλει μια ισορροπία σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, μια εγκυκλοπαίδεια, ένα βιβλίο που έχει τέτοια κομμάτια, θέλει και αυτό μια δουλίτσα με τους μαθητές, μέχρι πού. Λοιπόν, καταρχάς να πω και εγώ ότι πραγματικά ήταν η εισήγηση πολύ επιστημονική και πολύ γοητευτική συγχρόνως. Θα συμφωνήσω δηλαδή με την συναδέλφισσα που μίλησε πρώτη. Και θέλω να πω επίσης ότι αν και μία διαδικασία, η λογοτεχνία, μοναχική, γιατί μοναχός σου διαβάζεις, τελικά θα συμφωνήσω έτσι και επαυξάνω με αυτό που είπε η εισηγήτρια, ότι
είναι πάρα πολύ πολύτιμη όσον αφορά αυτό που λέμε την κοινωνική ορίμανση, την κοινωνικοποίηση του παιδιού, ειδικά των παιδιών, ειδικά των εφήβων, γιατί αυτά που είναι τυχερά και διαβάζουν, έχουν τη δυνατότητα, θεωρώ, να διευρύνουν πραγματικά αυτό που λέμε τους ορίζοντές τους, γιατί κακά τα ψέματα για τα παιδιά μας, για την νεολαία, πλέον οι ορίζοντες είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Και η λογοτεχνία μπορεί να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό. Μονοπόλησε η πρωτοβάθμια, εγώ είμαι από τη δευτεροβάθμια, δουλεύω σε επαγγελματικό λύκειο εδώ και 14 χρόνια. Είμαστε από τα σχολεία που έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη, εξοπλισμένη από το, με κρατικά έτσι, έξοδα. Να πω ότι στις αρχές της θητείας μου στο λύκειο αυτό, στο επαγγελματικό αυτό λύκειο, είχαμε μαθητές, εντάξει, τίποτα φοβερό, αλλά είχαμε έτσι μια ροή στο να δανείζονται τα παιδιά βιβλία, πλέον τίποτα. Αλλά επειδή εστιάζουμε, νομίζω, και λίγο μονόπαντα, ας αναρωτηθούμε, είναι τελικά μόνο τα παιδιά που δεν διαβάζουνε? Εμείς είμαστε 60 συνάδελφοι, 70 στο σχολείο που δουλεύω. Αυτοί που δανειζόμαστε βιβλία, μετριόμαστε στη διάρκεια του χρόνου στα δάχτυλα του ενός χεριού και τέλος της χρονιάς που είναι καλοκαίρι και έχουμε χρόνο, άντε των δύο χεριών. Θέλω να πω ότι η κατάσταση που υπάρχει στην νεολαία και στις μικρότερες ηλικίες είναι και μία αποτύπωση του τι γίνεται γενικότερα με τη λογοτεχνία. Κάποια περίοδο λοιπόν, πάνε τώρα χρόνια, έβλεπα στους διαδρόμους τα κοριτσάκια με το βιβλίο, στα σκαλιά το βιβλίο και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Διαβάζανε τις 50 αποχρώσεις του Γκρι. Δεν το σχολίασα με την έννοια, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που διαβάζετε. Σχολίασα θετικά, όχι το περιεχόμενο, αλλά εμένα μου αρέσει να σας βλέπω να διαβάζετε στους διαδρόμους. Μ' αρέσει που έχετε το βιβλίο στο χέρι. Μπορώ, ας πούμε, να δω τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε. Γιατί στα σχολεία τα δικά μας, τα επαγγελματικά λύκεια, όχι χρησιμοθυρική, η γνώση, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο το πώς να την διδάξεις, πώς να τη μεταδώσεις. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Τα βιβλία που έχουμε για γλώσσα και λογοτεχνία είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ούτε 200 σελίδες, ένα συνοθήλευμα από άρθρα, στατιστικές, κείμενα ξεπερασμένα και ελάχιστα λογοτεχνικά κείμενα που αξίζουν. Οπότε τι κάνεις, διδάσκεις αυτά που αξίζουν και φωτοτυπούμε για να δώσουμε έτσι και μερικά, ας το πούμε, εξτρά για τα παιδιά. Δεν τα αγγίζεις εύκολα, δεν τα συγκινείς εύκολα. Δηλαδή, και ούτε όλα βέβαια, έτσι. Είναι κέρδος να κερδίσεις, θεωρώ, σε τάξεις των 26 ατόμων που έχουμε, έστω το 1/3, έστω 5 από αυτά. Και αυτό όχι πάντα εύκολα, δηλαδή πρέπει να σκαρφιστείς πώς θα το παρουσιάσεις, τι θα. Να σας πω τώρα για την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα τμήμα που λέμε όλοι, αμάν θα μπούμε σε αυτό τώρα, στο ΒΓ1, πιάνω τον εαυτό μου, γιατί τελικά νομίζω ότι σε όλους μας αρέσει να ακούμε ιστορίες. Τα πιο πολλά δεν έχουν βιβλίο, οπότε την ακούνε σαν αφήγηση. Και συνειδητοποιώ από ένα σημείο και μετά, άκρα του τάφου σιωπή. Δηλαδή, ακούγανε, και εκεί συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά ότι όταν το κείμενο είναι αξιόλογο, μπορεί να παρασύρει και ένα τμήμα το οποίο είναι, λες ότι είναι αδιάφορο. Λέμε, αμάν, ας πούμε, να πάμε μια εκδρομή όταν έχουμε 2 ώρες με αυτό το τμήμα, κάπως έτσι. Δεν τους κερδίζεις όλους, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο, επειδή οι ηλικίες αυτές έχουν γενικότερα προβλήματα, η εστίαση να γίνει λίγο, έτσι, λίγο διαφορετικά. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα, είναι παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν όρια, οπότε το πρόβλημα δεν είναι τόσο στο αν διαβάζουν λογοτεχνία, αλλά στο πώς ο δάσκαλος, ο καθηγητής, έστω και με μικρές τέτοιες παρεμβάσεις, έστω κάποιες ρογμές να αρχίσει στη σκέψη τους και λίγο να διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών αυτών. Αυτά. Έχω μια παρατήρηση που θα ήθελα να καταλήξει σε ερώτημα. Ερώτημα θα είναι. Εάν αφαιρέσουμε το στοιχείο της ψυχαγωγίας, ενώ
της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης από την ανάγνωση, αν αυτό το αφαιρέσουμε, τότε αποκλείεται σε βάθος χρόνου να πετύχουμε εξοικείωση του μαθητή με την λογοτεχνία, οποιοδήποτε είδους λογοτεχνία. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο? Οπότε και η ερώτηση του τελευταίου συνομιλητή. Υπόθηκαν, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που έγιναν. Γενικά όμως ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Συζήτηση αυτή. Όπως σας άκουγα, σκεφτόμουν ότι μια τέτοια δουλειά προσπαθούν να κάνουν για τα παιδιά της αστικής τάξης των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων τα ιδιωτικά σχολεία. Μακάρι στα δημόσια σχολεία να δούλευαν έτσι όπως περιγράψατε εδώ οι εκπαιδευτικοί. Είναι εξαιρέσεις οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο. Και είναι μια αιτία και αυτή το σχολείο και πώς διαμορφώνει η εκπαιδευτική για την κατάσταση, για τη συνείδηση που διαμορφώνει η νέα γενιά. Και αυτά όλα που περιγράψατε όντως απαιτούν πάρα πολύ χρόνο. Χρόνο που δεν πληρώνεται παρά μόνο από την αγάπη των μαθητών. Και όχι μονάχα εκείνη τη στιγμή, από το γεγονός ότι οι μαθητές, τους εκπαιδευτικούς που δουλέψαν έτσι και σταθήκαν έτσι στο πλευρό τους, τους θυμούνται μια ζωή. Δεν τους ξεχνούν ποτέ. Σίγουρα εδώ υπόθηκαν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί η εφευρετικότητα του καθένα να βρει. Υπάρχουν βέβαια και όλοι αυτοί οι δοκιμασμένοι τρόποι που τους περιγράψατε και που εύχομαι δηλαδή φεύγοντας από εδώ να τους δοκιμάσουν και εκείνοι οι συναγωνιστές που είναι παρόντες που δεν το έχουν κάνει ή να το προσπαθήσουν και εκείνοι που διδάσκουν μαθήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με τη λογοτεχνία. Γιατί στην ιστορία, ας πούμε, ή στην κοινωνιολογία, όντως εύκολα μπορεί να βρει ο εκπαιδευτικός ένα σχετικό βιβλίο και να συνδυάσει το μάθημα με αυτό και να το κάνει και πιο ευχάριστο και πιο ζωντανό και πιο πολλά να μάθει ο μαθητής. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα που είναι πιο ψυχρά. Τα μαθηματικά, η φυσική. Εκεί γίνεται και πιο δύσκολο το πράγμα και γι' αυτό δυστυχώς δεν ήρθε και μια εμπειρία εδώ πέρα πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εγώ δεν έχω υπόψη μου να σας πω. Αλλά επειδή εμείς εδώ οι άνθρωποι που είμαστε συγκεντρωμένοι, οι κομμουνιστές, οι φίλοι του κόμματος κτλ. Δεν είμαστε τόσο πολλοί ώστε να έχουμε και έναν ικανό αριθμό μόνο στο χώρο των φιλολόγων και αυτών που διδάσκουν κοινωνικές επιστήμες, ας πούμε, στο σχολείο. Πρέπει και οι υπόλοιποι και οι μαθηματικοί και ακόμα και οι γυμναστές να βρουν ευκαιρία για να σπρώξουν τα παιδιά στο διάβασμα του καλού βιβλίου. Και για να έρθω στο ερώτημα που πολύ απασχόλησε τη συζήτηση και πραγματικά άρχισα να προβληματίζομαι γιατί απασχόλησε τόσο πολύ. Αν να τα αφήσουμε τα παιδιά να διαβάσουν έστω και από εκείνα τα βιβλία που είναι, τα είπα ψυχαγωγικά, είναι μια υποτίθεται σκέτα διασκεδαστικά που τα διαβάζεις και δεν σου μένει τίποτα στο τέλος. Ή να, αφού δεν διαβάζουν τα άλλα, ή να επιμείνουμε στο ντε και καλά. Αυτό είναι ζήτημα παιδαγωγικής. Δεν γνωρίζω τόσο καλά, που είναι και εμπειρική επιστήμη, για να το απαντήσω. Αλλά σαν ένας άνθρωπος που έχω κάνει και μαθήτρια και ασχολούμαι με τα θέματα του πολιτισμού, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτά τα βιβλία για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δημιουργήσει βάσεις και κριτήρια για το τι διαβάζει. Γιατί πολύ εύκολα από αυτά, γιατί να κουράζεται να διαβάζει. Το διάβασμα είναι πιο κουραστικό από το να βλέπει ταινίες. Τόσες ταινίες υπάρχουν. Περνάει πάρα πολύ εύκολα στο μη διάβασμα. Δεν καταλαβαίνει ποια είναι η βαθύτερη, αυτό το τόσο ωραίο πράγμα στο διάβασμα.
του λογοτεχνικού βιβλίου. Δεν είναι λοιπόν το να μάθω τι γίνεται παρακάτω στην υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αυτό το στοιχείο στη λογοτεχνία, της πλοκής, της υπόθεσης, του να σε τραβάει να το διαβάσεις και παρακάτω κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Το ένα χωρίς το άλλο και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι λογοτεχνία. Δηλαδή άμα δεν έχει ψυχαγωγικό περιεχόμενο το βιβλίο το λογοτεχνικό και έχει μόνο μορφωτικό, δεν είναι λογοτεχνία, είναι κάτι άλλο. Αλλά και όταν έχει μόνο ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό, τέτοιο όπως είναι και δεν έχει μορφωτικό, πάλι δεν είναι λογοτεχνία. Εμείς λέμε, συζητάμε εδώ για τη λογοτεχνία. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν μέσα από αυτή όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να βγάλουν συμπεράσματα, να σκεφτούν. Γι' αυτό έχει και μια μεγάλη σημασία το πώς διαβάζουμε τη λογοτεχνία. Είναι και αυτό που πρέπει να διδαχτεί στα παιδιά. Το πώς διαβάζουμε λογοτεχνία, τη λογοτεχνία και την καλή, δεν τη διαβάζουμε μόνο ψυχαγωγικά. Αν τη διαβάσουμε μονάχα για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, χάσαμε πάλι την ουσία. Πρέπει αφού διαβάσεις και δεις τι γίνεται στο τέλος, γιατί αυτό οπωσδήποτε πρέπει να βιάζεσαι και να στο προκαλεί το βιβλίο, αφού το διαβάσεις και δεις τι έγινε μέχρι το τέλος, να κάτσεις να σταθείς σε ορισμένα πράγματα μετά ξανασκεφτόμενος το βιβλίο. Να δεις τους χαρακτήρες, ένα προς ένα. Γιατί από αυτούς τους χαρακτήρες βγαίνουν πολλά συμπεράσματα βαθιά για την επίδραση που έχει, ας πούμε, για το πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, ιστορικό περιβάλλον. Για το τι σημασία έχουν οι κοινωνικές σχέσεις για το πώς διαμορφώνεται η συνείδησή του. Εάν είναι δηλαδή αστός, εργάτης κτλ, πώς δείχνει ο συγγραφέας να διαμορφώνεται η συνείδησή του. Μαθαίνεις λοιπόν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Μετά πρέπει να εξετάζεις, να προσέχεις. Μάλιστα θα έλεγα ότι στα κλασικά μυθιστορήματα καλό είναι να σημειώνεις και τα ονόματα των προσώπων, γιατί είναι πολυπρόσωπα και μπορεί να χαθείς, τα ονόματα των προσώπων και διάφορα στοιχεία για αυτά, καθώς το διαβάζεις. Και καθώς εσύ το διαβάζεις για να το διδάξεις στους μαθητές, γιατί δεν μπορεί να απαιτείς από ένα μαθητή τώρα που ακόμα δεν έχει συνηθίσει να διαβάζει, θες να το σπρώξεις να κάνει όλα αυτά. Αλλά πρέπει εσύ που θες να τον βοηθήσεις να του δείξεις και ποια είναι τα πολύ βαθύτερα πράγματα που έχει ένα βιβλίο λογοτεχνικό, ώστε να καταλάβει και να μπορεί να αποκτά κριτήριο να διαλέξει ποιο είναι λογοτεχνία, ποιο δεν είναι. Ή να καταλάβει τι ωραίο είναι αυτό που του δίνει η λογοτεχνία. Οι περιγραφές επίσης έχουν πάρα πολύ σημασία, που πρέπει να τις προσέχουμε, παρότι είναι κουραστικές πολλές φορές και ατέρμονες, γιατί και αυτές έχουν σχέση με τα συμπεράσματα που θέλεις να βγάλεις, να καταλάβεις δηλαδή συμπεριφορές, να καταλάβεις ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον. Και μετά είναι τα κυρίαρχα θέματα που έχει το έργο και οι προβληματισμοί του συγγραφέα. Αυτό είναι ακόμα πιο βαθύ πράγμα. Να δεις ποια είναι τα θέματα που πιάνει αυτό το βιβλίο που διάβασα και πώς προβληματίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει ο συγγραφέας. Νομίζω ότι μέσα από ένα τέτοιο τρόπο διαβάσματος μπορούν να βγουν οι χυμοί που έχει ένα λογοτεχνικό έργο. Να μην είπα κάποια παραδείγματα προηγουμένως, πώς ας πούμε από το βιβλίο του Κορνάρου βλέπεις μια φιλοσοφική έννοια ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, να σου την παρουσιάζει με ένα ζωντανό τρόπο. Κάπως έτσι δηλαδή πρέπει να μιλάμε στα παιδιά όταν αναφερόμαστε σε βιβλία λογοτεχνικά που έχουμε διαβάσει ή θέλουμε να τα διαβάσουν, για να μπορούν να ψάχνουν και αυτά με έναν τέτοιο τρόπο να διαβάζουν. Τώρα θα μου πείτε, εγώ με τα νεότερα παιδιά δεν έχω καμιά τριβή, εσείς ξέρετε καλύτερα να πείτε για αυτό το πράγμα, σας άκουγα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα για το πώς μπορούμε να βοηθηθούμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σας πω την αλήθεια, μαρξιστικά βιβλία που να βοηθούν στη δουλειά για τη λογοτεχνία δεν υπάρχουν πολλά.
γενικά για την τέχνη και για την αισθητική δεν υπάρχουν πολλά μαρξιστικά βιβλία. Θα μου πείτε, ούτε και αστικά υπάρχουν πάρα πολλά. Εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε μία προσπάθεια μέσα από τα λογοτεχνικά συνέδρια που κάνουμε να δώσουμε ένα τέτοιο περιεχόμενο στα συνέδρια και να συμβάλλουμε στη δουλειά και στην εκπαίδευση μέσα από αυτά τα βιβλία. Ας πούμε, το τελευταίο συνέδριο που κάναμε, που αφορά την ιστορία στα τέλη του 10, την ιστορία της λογοτεχνίας στα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι το 40, όλο το Μεσοπόλεμο δηλαδή, αναφερόμαστε σχεδόν σε όλους τους σπουδαίους λογοτέχνες με κριτικές αποτιμήσεις, με τα έργα τους που είναι πολύ σημαντικά να διαβαστούν και νομίζω ότι θα είναι ένα βοήθημα, μπορεί να σταθεί σαν βοήθημα. Επίσης έχουμε κάνει εκδόσεις για 4 λογοτέχνες, για το Ρίτσο, το Βάνελ από τους δικούς μας, για τον Μπρέχτ και το Χικμέτ από ξένους και θα συνεχίσουμε με τα λογοτεχνικά συνέδρια την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, σαν ιστορία, δεν είναι ακριβώς βιβλία ιστορίας, αλλά μπορούν να υποκαταστήσουν τα βιβλία της ιστορίας. Τώρα το επόμενο συνέδριο θα είναι η δεκαετία 40-50 και φιλοδοξούμε σιγά σιγά να φτάσουμε στο σήμερα και να δώσουμε ένα τέτοιο έργο σαν εργαλείο για τον κάθε εκπαιδευτικό να βοηθιέται από μια προοδευτική σκοπιά. Βεβαίως, για τους εκπαιδευτικούς και για εσάς που έχετε και μια ωριμότητα και έχετε και μια κατάρτιση θεωρητική και πάνω σε ζητήματα του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού, φαντάζομαι, είναι εύκολο να διαβάσετε και με κριτικό πνεύμα τα αστικά βιβλία. Δηλαδή και από αυτά μπορείς να πάρεις χρήσιμη γνώση. Όλες αυτές τις ιστορίες της λογοτεχνίας που υπάρχουν. Τώρα, αν συμβάλλει στη γλώσσα, η λογοτεχνία περισσότερο από κάθε άλλο είδος γραφής συμβάλλει στην ανάπτυξη της γλώσσας, γιατί είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της γλώσσας η λογοτεχνία. Δεν υπάρχει άλλο. Νομίζω ότι το είπα και στην τοποθέτησή μου πόσο σημαντικό είναι για τη γλώσσα, η πλούσια γλώσσα και πόσο σημαντική είναι η λογοτεχνία για τη γλώσσα. Άμα δεν διαβάσεις Σολωμό, δεν διαβάσεις Παπαδιαμάντη, πώς να πλουτίσεις τη γλώσσα σου. Μπορεί να είναι δύσκολα τα κείμενα, να έχουν άγνωστες λέξεις κτλ. Αλλά είναι λέξεις οι οποίες δίνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια, με μεγαλύτερη ακρίβεια πράγματα. Δεν μπορεί να τις εξαιρείς από το λεξιλόγιο όσο αυτές και να μιλάς με 10 και με 20 λέξεις. Και γι' αυτό πολύ σωστά είπατε, πόλεμος στις συνταγές μαγειρικής και σε όλα αυτά, επαναφορά των λογοτεχνικών κειμένων για τη διδασκαλία της γλώσσας. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ιστορία, το βιβλίο της Έλλης Αλεξίου, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, το Τρίτο Χριστιανικό Παρθεναγωγείο, που λέει για την προσπάθειά της να διδάξει παιδιά που ήταν από πολύ φτωχές οικογένειες και με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο να τα εμπνεύσει να αγαπήσουν το σχολείο, το διάβασμα κτλ. Και ευτυχώς είχε ο πατέρας της βιβλιοπωλείο και έφερνε από το βιβλιοπωλείο του πατέρα της βιβλία και μέσα από αυτά μάθαινε τα παιδιά, γιατί, εντάξει, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα βιβλία για να τα διδάξει. Ή θυμάμαι τη δικιά μας την φιλόλογο στο σχολείο μου, η οποία μας έφερνε άλλα βιβλία, μας είχε βάλει και είχαμε αγοράσει κάποια βιβλία, μια ανθολογία, ας πούμε, ποιητική, και την είχαμε κάτω από το τραπέζι, μην τυχόν και μπει ο επιθεωρητής, και διαβάζαμε από αυτό. Διαβάζαμε Ρίτσο, διαβάζαμε τέτοια πράγματα που δεν υπήρχαν στο σχολείο και μας έκανε στην ουσία από αυτό μάθημα. Από αυτό το βιβλίο, από την ανθολογία. Ή από κάποιο άλλο που μας έλεγε να το πάρουμε όλοι. Ξέρω ότι υπάρχει θέμα στο σχολείο και ένας τρόπος αντίστασης είναι και αυτός. Να φέρνουμε άλλο, να λέμε στα παιδιά, πάρτε ρε παιδιά αυτό το βιβλίο να διαβάσουμε από αυτό. Γλώσσα, ας πούμε. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, είπαμε πολλά.
Εγώ ευχαριστήθηκα τη σημερινή εκδήλωση. Εμείς ευχαριστούμε για το